Μαρία μου, τι θα μαγειρέψει σήμερα, για το οποίο τρελαίνονται τα παιδιά, τρελαίνονται οι φίλοι μου που παρακολουθούν. Δεν μπορώ εγώ να το βλέπω, αλλά τα δικό σου θα τα δοκιμάσω. Γιουβαρλάκια, παιδιά, γιουβαρλάκια, ναι, που είναι φθινοπορεινά. Και μπας και πείσουμε το φθινόπωρο επιτέλους να έρθει να μας βρει. Καταπληκτικά! Και ξέρω ότι αρέσει σε πάρα πολύ κόσμο και λένε ότι από αυτήν την εβδομάδα ο καιρός θα αρχίσει επιτέλους να θυμίζει λίγο χειμώνα, αγαπητοί. Γι' αυτό είπαμε να κάνουμε κιουβερλάκια. Λοιπόν, μέχρι να μας μαζέψει τα υλικά που είναι πάρα πολύ εύκολα και πολύ απλή συνταγή, αλλά έχει και τα μυστικά μέσα της Μαρίας, πάμε στη μαγειρική μας. Γιουβαρλάκια, για δώσε την πολύ ωραία συνταγή τα υλικά, γιατί είναι μυστική συνταγή συγκεκριμένα. Είναι απλά γιουβαρλάκια, έλα μαράκι μου. Είναι γιουβαρλάκια που θα τα κάνουμε με πολύ αγάπη και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Ωραία. Που τα λατρεύουν. Θα χρειαστούμε μισό κιλό κυμά μοσχαρίσιο, ένα κρεμμύδι ξερό, δύο πατάτες, δύο καροτάκια, μία σελινόριζα, φύλλα από σέλινο, γιατί όπως ξέρετε εγώ δεν χρησιμοποιώ μαϊντανό, όποιος θέλει βέβαια μπορεί να βάλει και μαϊντανό. Ένα φλιτζανάκι ρύζι γλασέ, άνηθο, αλάτι πιπέρι, ένα αυγό και ένα λεμόνι. Το ασπράδι του αυγού θα το βάλουμε στο κυμά και τον κρόκο θα τον κάνουμε αυγολέμονο. Και θέλουμε λοιπόν, και λαδάκι. Ελληνικό φαγητό, πάρα πολύ ωραίο. Εδώ το βλέπετε, το έχουμε μπροστά. Καταπληκτικό, το αγαπάτε. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε με τη συνταγή λοιπόν, μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε. Θα πάρουμε ένα κουταλάκι. Θα ρίξουμε πρώτα τον κυμά. Ξέρεις εγώ, ας πούμε, το θέμα μου, τι δεν μπορώ στα γιουβαρλάκια, θέλω να μου πεις αν γίνεται. Γι' αυτό δεν τα πλησιάζω. Δεν μπορώ το σέλινο. Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Βεβαίως. Μπορούμε χωρίς σέλινο. Εγώ απλά το βάζω γιατί είναι πολύ δυναμωτικό, βιταμίνες, για να έχει το νοσιοποιητικό μας σύστημα δύναμη να πολεμήσει το χειμώνα και τα κρυολογήματα του χειμώνα. Υπέροχα. Αλλά αν δεν το αγαπάς, δεν το βάζεις. Και μ' αρέσει που τα έχεις κάνει έτσι σούπα γιουβαρλάκια. Είναι σαν. Έχουν πολύ ζουμί. Γιατί να σου πω κάτι, αν τρώτε γιουβαρλάκια ξερά, στεγνά, είσαι να τρώτε και φτεδάκια. Τι νόημα έχει. Είναι σαν ή θα πας γιουβαρλάκι ή θα πας και φτεδάκι. Ρίχνουμε το αλάτι, το πιπεράκι. Υπάρχουν κάποιοι που τα κάνουν κοκκινιστά. Όχι. Όχι. Ναι, παιδιά, ναι. Μετά θα κάνουμε σουτζουκάκια. Όχι, αλλιώς τα σουτζούκια, ναι. Ναι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάποιες παραδοσιακές συνταγές. Δεν μπορούμε να τις αλλάξουμε. Ωραία, πάμε να συνεχίσουμε το κυμά μας. Έχουμε εδώ το ασπράδι. Όπως είπαμε, το κρόκο για το αυγολέμονο. Εγώ δεν κάνω, παιδιά, αυγολέμονο. Το αφήνω με το ρύζι, με την πατάτα και όλα μαζί αυτά. Γιατί η πατάτα έχει τον ισεστέ, έχει το άμυλο. Οπότε γίνεται πίζι χωρίς να βάλω αυγολέμονο. Mm-hmm. Αλλά για τις φίλες που θέλουν να δούνε και για τους φίλους, θα κάνουμε και το αυγολέμονο. Πολύ ωραία. Τα έχουμε ρίξει λοιπόν να εδώ. Να σου πω κάτι, μ' αρέσει που λες χωρίς αυγολέμονο, γιατί είναι και πολύ πιο σύντομο και ίσως έχει και λιγότερες θερμίδες, δεν είναι βαρύ. Μ' αρέσει αυτή η διαδικασία. Και αν δεν βάλουμε το αυγολέμονο, μπορούμε το βράδυ να την ξαναζεστάνουμε ή την επόμενη μέρα. Για να τη παιδιά, ο μόνιμος τσακωμός με τον μπαμπά μου. Κάθε φορά που κάνει η μαμά μου γιουβαρλάκια σπίτι, εγώ κρυβόμουν, δεν μπορούσα να τα μυρίσω κτλ. Γιατί δεν τρως γιουβαρλάκια. Ρε με το ζόρι από παιδί, ρε με το ζόρι. Τι μου τάζανε, τι δώρα, τι ποτέ. Ποτέ δεν τα έφαγα. Οπότε χωρίς σέλινο. Χωρίς είναι σέλινο. Απλό. Η μαμά είχε μια αδυναμία σε Έλληνα και στο Μαϊντανό. Και στο Μαϊντανό. Και στο Μαϊντανό. Λοιπόν, κόβουμε άνηθο. Κόψαμε και τον άνηθο. Ωραία. Οπα. Το βάλω αυτό εδώ. Και έχουμε εδώ το ρύζι. Θα ρίξουμε και λίγο ρύζι, ένα φλιτζανάκι του καφέ περίπου και θα ρίξουμε και ρύζι μετά μέσα στη σούπα. Ωραία, τι ρύζι βάζεις, το γλασέ βάζουμε, γλασέ, έτσι, γλασέ. Για κάποιες κυρίες που μπορεί να τα φτιάχνουν πρώτη φορά. Γλασέ ρύζι, γιατί θέλουμε να χυλώσει το ρύζι, δεν το θέλουμε να είναι σπυρωτό, γι' αυτό το λόγο θα βάλουμε γλασέ. Πολύ ωραία. Θεματάρες έχουμε για σήμερα, να ξέρετε. Υπερεκπομπάρα. Τι έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακο, με συγχωρείτε, ο κακός χαμός. Όλα εδώ τα έχουμε συλλέξει. Θα τα δείτε και σε πολύ πολύ λίγο. Επειδή τα γιουβαρλάκια θα ψηθούν πολύ γρήγορα, ρίχνω εδώ μέσα πρώτα το σέλινο, που θέλει περισσότερη ώρα να βράσει. Επειδή να ρωτήσω κάτι τώρα, σοκ. Το σέλινο είναι λευκό. Πράσινο δεν ήταν. Όχι, λευκό είναι πάντα. Πράσινο δεν ήταν παλιά. Ήτανε, ούτε αλλά... το θυμάμαι οπτικά, ούτε θέλω να το θυμάμαι. Ουσιαστικά είναι οι ρίζες από το σέλινο. Εγώ ναι, θυμάμαι τα φύλλα, σωστά. Ναι, τα φύλλα. Ναι, και τα φύλλα είναι εδώ, θα τα ρίξουμε μετά. Αχ. Λοιπόν, τα γιουβαρλάκια έχουν ένα μυστικό, γιατί με ρωτάνε συνέχεια. Τα ρίχνουμε στο νερό και αυτά διαλύονται. Mm-hmm. Θέλει να βράσει πολύ καλά το νερό. Όπως είδατε, επειδή τα λαχανικά μπήκανε κρύα, αμέσως ο βρασμός σταμάτησε. Ωραία. Άρα θέλει να το αφήσουμε να βράζει πάρα πολύ ώρα το νερό, για να μην διαλυθούν τα γιουβαρλάκια.
Άρα, ουσιαστικά το μυστικό είναι ότι πριν τα ρίξετε μέσα, το νερό να έχει βράσει πάρα πολύ καλά. Καλά τα λέω? Πολύ σωστά τα λέω. Ωραία. Θέλει ένα... το κυματάκο μας. Ένα καλό ανακάτωμα. Ωραία. Και μετά η διαδικασία, παιδιά, είναι πανεύκολη. Στρογγυλά γιουβαρλάκια πάντα. Μερικές φορές τα βλέπω κάτι μακρόστενα. Μακρόστενα είναι τα σουτζουκάκια. Στρογγυλά είναι τα γιουβαρλάκια. Εμένα δεν μου αρέσει να αλλάζω τις παραδοσιακές συνταγές. Ρίχνουμε μέσα τα γιουβαρλάκια. Ωραία. Ενώ μέσα να πούμε ότι έχει σέλινο και καροτάκι. Και θα ρίξουμε τώρα και την πατάτα. Α, υπέροχα. Φανταστικά. Και είναι πολύ ωραία συνταγή να ξεκινήσει η εβδομάδα για να νιώσουμε λίγο χειμώνα. Mm. Εγώ ταξίδεψα το Σαββατοκύριακο. Εκεί που πήγα στη Γαλλία, είχε κρύο. Και λέει, γιατί μου νιώθω το κρύο. Και έβλεπα εδώ τους φίλους μου που ήταν παραλία. Εμείς για μπάνιο, εγώ δύο μέρες είχα μπάνιο. Εσένα σε είδα, ήσουν στη θάλασσα. Και λέω, τι γίνεται, ρε παιδιά, δώστε λίγο χειμώνα και εδώ στην Ελλάδα. Θα έρθει. Πιο μετά, δεν βιαζόμαστε εμείς προσωπικά. Βιαζόμαστε. Α, καλά. Βιαζόμαστε. Γι' αυτό και έκανα σήμερα γιουβαρλάκια, παιδιά. Για να έρθει γρήγορα το φθινόπωρο. Φτάνει με το καλοκαίρι, παιδιά, φτάνει. Θέλω να δείξω εδώ. Δεν σας αρέσει τίποτα. Όπως βλέπεις, πήραν αμέσως χρώμα. Δεν διαλύθηκαν. Πήραν αμέσως το χρωματάκι τους. Έχω εδώ τις πατάτες κομμένες και αυτές καρεδάκια. Θα τις ρίξω πολύ και αυτές μέσα. Το μέγεθος το έχεις κάνει αυτό που μας είπες, ένα σβολάκι μικρό. Να μην είναι ούτε πολύ μεγάλο ούτε μπύλια. Αλατάκι, πιπεράκι. Ωραία. Και εάν θέλουμε, για να αλλάξει λίγο το χρώμα και να μην μείνει άσπρο το ζουμάκι, θα ρίξουμε μέσα λίγο κουρκουμά. Α, αυτό είναι το μυστικό σου. Κουρκουμά εδώ, στα γιουβαρλάκια. Θα δεις τη διαφορά εδώ αμέσως από το χρώμα. Γίνονται αυτό το κιτρινοπό. Παίρνει αυτό το χρώμα από το ηλιοβασίλεμα που λέω. Γιατί εγώ τον κουρκουμά, όταν τον βάζω, λέω το φαγητό πήρε το χρώμα από το ηλιοβασίλεμα. Βλέπεις αμέσως και πόση ώρα πρέπει να το αφήσουμε εκεί. Θέλει 40 λεπτά βράσιμο. Κλείνουμε πάνω, κλείνουμε το εγώ καπάκι. Εγώ θα κλείσω το καπάκι. Ωραία. Όσο ετοιμάζω και τον υπόλοιπο κοιμά μου. Φανταστικά. Και θα δούμε μετά, θα κόψουμε και το σέλινο, τα φιλαράκια. Εδώ συνεχίζει και βράζει. Να σε ρωτήσω, επειδή έχουμε κάποια μηνύματα που λένε πως κάνουμε έτσι ουσιαστικά τη μίξη ρυζιού και κοιμά. Γιατί κάποιες βάζουν περισσότερο. Να το πούμε αυτό. Δεν θα βάλουμε πάρα πολύ ρύζι, γιατί ωραία, δεν θέλουμε να φάμε πιλάφι, παιδιά. Θέλουμε να νιώθουμε περισσότερο τον κοιμά. Το ρύζι το βάζουμε για να χυλώσει το ζουμάκι. Αυτός είναι ο ρόλος του ρυζιού στα γιουβαρλάκια. Για να χυλώσει το ζουμάκι. Ωραία. Λίγο ριζάκι. Παίρνουμε και τα φύλλα του μαϊντανού. Να το φύλλο που σας λέω. Είναι μαϊντανός. Συγγνώμη, τους στο σέλινο. Κακά πράγματα και τα δύο για μένα. Εντάξει, παιδιά, είναι πολλοί κόσμοι που τρώει σέλινο και μαϊντανό, να ξέρετε. Γι' αυτό σε ρώτησα αν μπορεί η συγκεκριμένη συνταγή βεβαίως να γίνει χωρίς σέλινο. Άρα, κανονικά, απλά φέρουμε το σέλινο. Εγώ το βάζω λόγω βιταμίνης και λόγω να έχουμε δύναμη να ανταπεξέλθουμε στα κρύα του χειμώνα χωρίς να κρυώνουμε. Είναι τόσο καλό για την υγεία, ε. Πάρα πολύ καλό. Ωραία. Ανακατεύουμε, έχουμε βάλει και το σέλινο. Έχουμε ρίξει και το αλάτι και το πιπέρι. Πιπέρι, παιδιά, όσο θέλετε. Αν σας αρέσουν πιο καυτερά, βάλτε περισσότερο πιπεράκι. Μπορείτε ακόμα να βάλετε και μπούκοβο. 40 λεπτά λοιπόν τα έχεις βάλει. Έλα να δεις λίγο, να πούμε εδώ στις φίλες που μας ωραία παρακολουθούν, ότι βασικό είναι να τα ξαφρίσουμε. Α, όπως θα δεις, έχει δημιουργηθεί αφρός. Ωραία. Αυτό τον αφρό δεν πρέπει να τον αφήσουμε. Πρέπει αραιά και πού να ανοίγουμε το καπάκι του τέτζερέ μας. Έλα, δεν το ήξερα και αυτό. Και να βγάζουμε τον αφρό. Πολύ ωραίο κόλπο. Δεν είναι δύσκολη διαδικασία. Όχι, να το πάμε με ένα κουταλάκι. Όχι. Με ένα κουταλάκι βγάζουμε τον αφρό. Να σε ρωτήσω, αυτό ουσιαστικά τι είναι το λίπος του κρέατος? Είναι από το κρέας, είναι από τις πατάτες, από τα καρότα, οτιδήποτε. Από όλα. Ναι, δημιουργεί... Γιατί δεν κάνει να μείνει, χαλάει το φαγητό μας. Χαλάει τη γεύση του φαγητού, ωραία, καταρχήν, και δεν πρέπει να μείνει. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Και πολύ ιδιαίτερα γιουβαρλάκια. Γιουβαρλάκια φθινοπορεινά, παιδιά. Και εύκολα κιόλας. Και πανεύκολα και τα αγαπάνε και τα παιδιά, τα λατρεύουν. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε φιλάκια πολύ. Λοιπόν, αυτά με τα γιουβαρλάκια μας.